Αγαπητοί φίλοι, οι παλαιότεροι από τους πελάτες μου θα γνωρίζετε ότι έχω μια αδυναμία στα λεγόμενα pot pourri. Αυτές τις ομάδες τραγουδιών που τα τραγουδάγαμε και όταν ήταν η οικογένεια όλοι μαζεμένοι τα κυριακάτικα μεσημέρια συνήθως, που έπιανε από το φαΐ πουρί στα δόντια και βγαίνανε και αυτές οι επιτυχίες με τα ρεψίματα να πούμε ανάμεσα. Με αυτά τα τραγούδια εγώ μεγάλωσα, σημαδεύτηκε η ζωή μου, η καριέρα μου, ήμουν κάτω από το τραπέζι, τα άκουγα και έβλεπα και διάφορα. Και αυτό το μπέρδεμα μ' αρέσει όχι μόνο σε τραγούδια, από τότε μ' αρέσει να μπερδεύω όλα τα πράγματα, από το φαΐ και το σεξ μέχρι την τέχνη και το θάνατο. Wow. Μ' αρέσει. Και μερικές φορές αυτό το μπέρδεμα, όταν έχει το πλιάτσικο ένα στυλ, όταν βρίσκει στο σημείο τζιζ του μείγματος, τότε αποκτά και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Να δούμε αν συμβαίνει στο pot pourri που θα τραγουδήσω τώρα, το οποίο το έχω εμπνευστεί από δύο γυναίκες. Δύο γυναίκες που έμαθα για αυτές όταν ήμουνα σε ηλικία 8 χρονών. Ήμουνα 8 χρονών και διάβασα για πρώτη φορά Ιλιάδα, τον Όμηρο. Από μετάφραση βέβαια, ήμουνα μικρός. Τα Ιαπωνέζικα, παιδί θαύμα. Και δεν μου έκανε εντύπωση, παρόλο που ήμουν μικρός, ούτε οι ήρωες ούτε οι μάχες. Εκεί που κόλλησα, αγαπητοί φίλοι, ήταν Χρυσής Βρυσής. Χρυσής Βρυσής. Είχα να κοιμηθώ 20 μέρες. Γιατί δεν λέει λεπτομέρειες εκεί ο Όμηρος, ενώ πλατιάζει, επιτρέψτε μου, συμμάχες και στα διάφορα. Εκεί το περνάει στον ντούκου, στη σκηνή, λέει με τον αρχηγό. Τι κάνανε όμως, καλπάζει η παιδική φαντασία. Τι να κάνω. Και φανταζόμουν, εντάξει, με τον Αγαμέμνονα σε σκηνή, φανταζόμουν τι κάνανε οι κοπέλες, αλλά με τον Αχιλλέα τι κάνανε, ρε παιδιά. Διότι γνώριζα ότι ο Αχιλλέας ήταν η γνωστή αδερφάρα της εποχής. Και όπως έχω πει και παλαιότερα, δεν θα πέθαινε ο Αχιλλέας αν δεν φόραγε εξόφτερνα. Δεν θα πέθαινε. Να τα πούμε κάποια στιγμή, να τα πούμε. Φταίμε κι εμείς, όχι όλο οι ξένοι. Και οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι Χρυσιίδα και Βρυσιίδα lesbian line. Δηλαδή γλυφώσανται αυτές αναμετάξιτων. Πελοποννήσιες, να πούμε, κολοπετσωμένες. Κάνανε διάφορα μεταξύ τους. Βλέπανε και οι αυλαρχηγοί, κάνανε και αυτά τα δικά τους. Οπότε τώρα μεταφέρω αυτό το γυναικείο μυθολογικό δίδυμο, το μεταφέρω ποιητική αηδία στις μέρες μας. Και φαντάζομαι τη μεν Χρυσιίδα να είναι υγιεινίστρια, δηλαδή να κάνει πολύ γιόγκα, πολύ γιόγκα. Τάι τσι, να κάνει φενγκ σούι, χασίσει με τη σέσουλα να πίνει, σε φούντα, μόνο φούντα, α, μόνο φούντα. Ενώ από την άλλη η Βρυσιίδα είναι ξεπεσμένο φωτομοντέλο που έχει καταντήσει να διαφημίζει διγιεινείς, βρύσες, καζανάκια κτλ. Και είναι στην πρέζα, προσέξτε, είναι πρεζού η Βρυσής, ενώ χασικλού η Χρυσίδα. Πάμε να δούμε τι τραγουδάει η μία στην άλλη. Ξεκινάω από την Χρυσίδα. Εγώ θα κόψω το χασίς, για σένα αγάπη μου Βρυσής. Εγώ θα κόψω το χασίς, για σένα μόνο. Αφού απ' τα χείλη σου τα δυο μπορώ αχόρταγα να πιω, απ' το χασίς που μόλις πίνω ξανανιώνω. Εγώ θα κόψω το χασίς, αλλά βοήθα με Βρυσής. Με λίγο πρέζα θα ξεχάσω κάθε πόνο. Βλέπουμε που οδηγούν τα μαλακά στα σκληρά με μαθηματική ακρίβεια. Και απαντάει φυσιολογικά η Βρυσίδα. Παπαρούνα τουρκική, παπαρούνα Ταϊλάνδη, παπαρούνα απ' τις Άνδης, πρέζα ισοπεδωτική. Βάζει και μήνυμα το πρεζάκι τρομάρα του στο τέλος. Έχουμε όμως και τρίτο πρόσωπο να το φωτίσουμε. Είναι ο απομηχανής χασικλής που βάζει τα πράγματα στη θέση τους, δηλαδή στο κενό. Εντελά μαγκέν, τε βοτανή. Άντε πήγε, φύγε, ξηγέ τα λελεπτή. Στάτε μπουζούκεν, τε καμπαρέν. Άντε το δικό μας ο καρέν. Άντε λαφουμέντο και μπαθιόρε με τεκομένετεν ο μπουφέ. Και η αγγέλο πατημέντο φόκοντα ρε γελέ. Γεια σου Κώστα με το μπουζούκι σου.
Ευχαριστούμε. Ο Κώστας ο Περόγλου στα τύμπανα που όπως ακούσατε παίζει και υπέροχο μπουζούκι. Μπορεί όμως, προσέξτε, και θα μας κάνει στη συνέχεια την Ξανθή Περάκη. Σας παρακαλώ, βρε παιδιά, γαμίστε λίγο και τον αδερφό μου. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός καλλιτέχνης παγκόσμια που καταφέρνω να κάνω σχετικά καλά τη γαλοπούλα. Επίσης κάνω τον οργασμό της τενίστριας. Και το καλύτερό μου, θα εξαφανιστώ από τη σκηνή για τα επόμενα 14 λεπτά.